από την Καρδίτσα στα Τρίκαλα. Και τα δύο γήπεδα, βλέπετε ότι η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου δεν είναι καλή, αλλά τα Τρίκαλα δεν πτωούνται. Πολύ νωρίς δείχνουν την επιθετικότητά τους με τον Στεφάνοβιτς αρχικά. Στη συνέχεια ο Αναρέλης μια κεφαλιά στο φάουλ του Γκόλια. Και στο 12 θα γίνει το 1-0 μέσα από την περιοχή με αυτό το σουτ του Αλέξανδρου Αρναρέλη. 1-0 λοιπόν για τους γηπεδούχους. Ο Αρναρέλης, ο οποίος μόνο ένα μικρό διάστημα που ήταν στην Κέρκυρα δεν μπορούσε να σκοράρει αρκετά, ξανά ανοίγει λογαριασμούς τώρα όμως στη Football League. Και άλλες ευκαιρίες, ένα δύναμο σουτ του Στεφάνοβιτς, άλλη μια προσπάθεια του Αρναρέλη. Επιμένουν οι γηπεδούχοι. Αυτή είναι η προσπάθεια του Αρναρέλη, περνάει δίπλα από τα δοκάρια στο 22ο λεπτό. Ξανά ο Αρναρέλης, ο οποίος θα πασάρει τώρα στον Κουσκουνά και αυτός θα γράψει το 2-0 στο 21ο λεπτό. Λίγο αργότερα θα έρθει και το 3-0 για την ομάδα των Τρικάλων. Το φάουλ ο Γκόλιας, Χουσέιν Μουμίν την κεφαλιά και 3-0 στο 37ο λεπτό. Επίθεση συνέχεια και στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα σούτ από τον Ρομπέρ, κανένα πρόβλημα για τον Μακριονίτη. Ο Γκόλιας και πάλι μία σέντρα. Γιάννη Τσάνης, επέμβαση από τον Μακριονίτη. Κουσκουνάς ξεφεύγει, πλασάρει στα πόδια του Μακριονίτη η μπάλα στο 68 λεπτό και εδώ θα γίνει το 4-0 από το Μαρουκάκι στο 71ο λεπτό. Είναι αποκτηθής για τα Τρίκαλα, μετακόμισε εκεί από την ΑΕΛ. Και μία ευκαιρία είχε μόνο η ομάδα της Ελευσίνας, αυτό το σούτ του Κασνέτσου πέρασε out.